Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Cooking with Faye. Χρόνια πολλά, με υγεία και αγάπη στις οικογένειές σας. Σήμερα μετά από πολύ καιρό θα φτιάξω τη βασιλόπιτα για το 2020. Με το καλό να μας έρθει η νέα χρονιά. Είναι απλή, φέτος δεν θα την κάνω με σοκολάτα όπως θέλουν τα παιδιά, αλλά θέλω να σας δείξω και μία διαφορετική συνταγή. Τα υλικά λοιπόν που έχω είναι αλεύρι μισό κιλό για όλες τις χρήσεις, ένα φακελάκι baking powder, 250 γραμμάρια βούτυρο, 150 γραμμάρια καρύδι τριμμένο, ένα κουταλάκι κανέλα, μισό κουταλάκι γαρίφαλο, μία βανίλια, 5 μικρά αυγά ή 4 μεγάλα, 50 γραμμάρια κονιάκ, 150 γραμμάρια χυμό πορτοκαλιού, 250 γραμμάρια γάλα, το ξύσμα από ένα πορτοκάλι και άχνη ζάχαρη 400 γραμμάρια. Ξεκινάω χτυπώντας το βούτυρο στο μίξερ. Θα χρησιμοποιήσω το μίξερ. Για την ευκολία μου. Αφού χτυπήσω για λίγη ώρα το βούτυρο, θα προσθέσω μέσα την άχνη. Τα λέμε στη συνέχεια. Σε αυτό το σημείο έχω ανάψει τον φούρνο για να προθερμευθεί. Επίσης όλα τα υλικά μου τα είχα εκτός ψυγείου σε θερμοκρασία δωματίου. Τώρα θα ρίξω όλη την άχνη στο κάδο του μίξερ για να χτυπηθεί με το βούτυρο. Τα λέμε σε λίγο. Χτύπησα το βούτυρο με την άχνη και κατά διαστήματα με μία σπάτουλα πιέζω το υλικό για να ενωθεί, να ομογενοποιηθεί όπως πρέπει από τα τυχώματα. Το κατεβάζω με τη σπάτουλα έτσι με αυτόν τον τρόπο. Σε αυτό το σημείο τώρα θα ρίχνω τα αυγά. Ρίχνω ένα αυγουλάκι, κλείνω και χτυπάω και με αυτή τη διαδικασία θα ενσωματώσω και τα αυγά. Συνεχίζω ρίχνοντας τα αυγά από την υποδοχή. Συνεχίζω τώρα ρίχνοντας το χυμό πορτοκαλιού. Το κονιάκ. Όλα τα υγρά δηλαδή. Το γάλα. Το ξύσμα. Ξύσμα πορτοκαλιού. Κανέλα και γαρίφαλο και βανίλια. Τα χτυπάω λίγη ώρα. Στοπιακά όλο το αλεύρι.
τελευταία θα προσθέσω τα καρύδια. Τελευταία λοιπόν προσθέτω το καρύδι τριμμένο. Χτυπάω λίγη ώρα να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Λοιπόν, έχω βουτυρώσει τη φόρμα αυτή εδώ, αλλά επειδή είναι πολύ η ποσότητα του χυλού, βουτύρωσα και μια μακρόστενη μικρή από σιλικόνη για να βάλω το υπόλοιπο εκεί. Το φλουρί, ένα κέρμα, το τυλίγω σε αλουμινόχαρτο. Και ρίχνουμε τώρα το, για να δούμε πόση ποσότητα θα βγει. Είναι αρκετή, υπεραρκετή. Να βάλουμε εδώ πέρα το φλουρί. Στα 2/3 της φόρμας είναι ό,τι πρέπει. Το υπόλοιπο θα το βάλω στην μακρόστενη. Ας βάλουμε ακόμα λίγο. Έχω προθερμάνει λοιπόν τον φούρνο στους 170 βαθμούς για μία ώρα περίπου. Ρίχνω και το υπόλοιπο εδώ. Πάρα πολύ ωραία θα γίνει η βασιλόπιτα, αρωματική. Και θα νοστιμήσει και με το καρύδι. Α, πολύ ωραία. Πάνε για ψήσιμο. Ψήθηκε η βασιλόπιτα, εδώ είμαστε. Είναι πολύ ζεστό αυτό. Θα το γυρίσω. Έτσι. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα πρέπει να γράψουμε, να αυτοσχεδιάσω το έτος. Σκέφτηκα να βάλω αυτό εδώ που είναι πλεγμένο από τα χεράκια μου. Θα βάλω στο μισό. Άχνη.
Μου έπεσε και το κερί μου. Εντάξει. Όχι τόσο καλό. Τώρα, έχω τα κεράκια από γενέθλια. Ελπίζω αυτό να το καταφέρουμε. Μεταφέρω το 0 και εκεί. Και είναι έτοιμη. Το σχέδιο από το πλεχτό δεν μου βγήκε καλό, γι' αυτό θα το καλύψω όλο με την άχνη. Επειδή ήταν διπλωμένο, έτσι είναι καλύτερα. Βάλω και το κεράκι μου. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Σας συστήνω να τη φτιάξετε. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου και like στη σελίδα μου στο Facebook και στο Instagram Cooking with Faye. Καλή χρονιά με υγεία. Γεια σας!